Κύριε Παπαδόπουλε, ναι. Όλοι σεβόμαστε την εργασία, τη δουλειά που έχετε κάνει μέσα από αυτό το ίδρυμα, αλλά παραμένει αναμφίβολο γεγονός ότι έχουμε 20.000 άτομα, 20.000 παιδιά. Κάθε μέρα γεννιέται ακόμα ένα παιδί. Θα ήθελα να το δούμε σφαιρικά, για να τονίσουμε πραγματικά ποιες είναι οι ανάγκες. Εσείς, αν θέλετε, εντός αγωγικών, είχατε την καλή τύχη, είχατε τη θέληση, είχατε το δυναμισμό να κάνετε αυτό το σύλλογο, αυτό το ίδρυμα. Τι θα απογίνει όμως με τα υπόλοιπα παιδιά σε όλη τη χώρα? Ναι, αυτό πιστεύω ότι όπως εμείς κάναμε, το ίδιο κάνουν και άλλοι γονείς. Και νομίζω ότι βέβαια θα υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχει, είναι σοβαρό και σε εμάς. Εμείς ήδη αντιμετωπίζουμε, όπως μπορούμε να αναφέρουμε, προβλήματα σοβαρά, οικονομικά κτλ. Παλεύουμε όμως. Παλεύουμε και η χαρά την οποία μας δίδει το ανάπηρο παιδί είναι ότι κάθε μέρα αφού αγωνιζόμεθα για να το στηρίξουμε. Έχω την εντύπωση λοιπόν και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος ήδη δημιουργούνται τέτοιες μονάδες και κάπως θα απαλύνει το πρόβλημα. Να θεραπευτεί τελείως δεν υπάρχει. Να θεραπευτεί το πρόβλημα, γιατί να μην θεραπευτεί? Πολίτες μιας χώρας η οποία εισπράττει φόρους, εισπράττει χρήματα, όλοι τα πληρώνουμε. Αυτό που συνέβη σε εσάς πριν από κάποια χρόνια μπορεί να συμβεί αύριο και σε μένα. Τίποτα δεν με εξασφαλίζει ότι το δικό μου το παιδί δεν θα έχει το ίδιο εντός εισαγωγικών πρόβλημα που είχε το δικό σας. Και εμένα, σαν πολίτη αυτής της χώρας, με καίει αυτό το θέμα, κύριε Παπαδόπουλε. Σωστό. Διότι θέλω να ξέρω, εάν η μοίρα μου φέρει ένα τέτοιο παιδί, εγώ μπορεί να έχω μία μόρφωση, αλλά αύριο μεθαύριο κάτι παθαίνω. Μου πατάει ένα αυτοκίνητο. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Κυρία Παπανικολοπούλου, ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε σε εκείνους τους γονείς που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, αλλά το κρατούν μυστικό, φυλακίζοντας στην ουσία το ίδιο τους το παιδί? Νομίζω ότι προηγουμένως αγγίξατε το θέμα στην καρδιά του. Το να αντιληφθούμε όλοι ότι είμαστε σε θέση να βρεθούμε είτε με παιδί με προβλήματα, είτε ήδη μετά από κάποιο τραύμα να βρεθούμε σε κατάσταση και να χρειαζόμαστε την στήριξη, την ειδική. Αυτό είναι η αλαζονία αυτή που μας κρατάει μακριά από αυτή την πραγματικότητα. Ναι, ότι εμένα δεν πρόκειται ποτέ να μου συμβεί κάτι. Ακριβώς. Αυτό είναι. Και βλέπουμε ακριβώς για να το τονίσουμε αυτό και στις φίλες και στους φίλους που μας παρακολουθούν. Ότι μπορεί να ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να συμβεί και σε κάποιον και σε μια μετέπειτα ηλικία. Όχι απαραίτητα όταν ακριβώς, είναι παιδί. Ναι, ακριβώς. Και να χρειάζεται την ίδια βοήθεια, την ίδια συμπαράσταση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και έτσι, μιλώντας γύρω από αυτό το θέμα και θίγοντας την αποενοχοποίηση που ίσως να νιώθουν αυτή την ενοχή ότι φταίνει εκείνοι, δεν φταίνει οι γονείς όταν τυχαίνει κάτι τέτοιο. Σίγουρα και δεν φταίνει οι γονείς όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι φταίει το κράτος, το οποίο δεν έχει λάβει τα ανάλογα μέτρα για να βοηθήσει και αυτούς τους γονείς. Ναι, να ευαισθητοποιήσει την κοινότητα γενικότερα, να περάσουμε κάποιες πληροφορίες στον κόσμο για να ξέρει ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, να ξέρει ότι υπάρχουν 2.000 περιπτώσεις σύνδρομα, διάφορα παθήσεις και υπάρχουν μόνο 100 αίτια γνωστά. Υπάρχουν τόσα αίτια που είναι άγνωστα σε εμάς γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να νιώσουν ότι μπορούν να πλησιάσουν οποιαδήποτε υπηρεσία και να βρουν βοήθεια. Μάλιστα. Όπου και αν βρίσκονται. Κύριε Οικονόμου, ποιες είναι οι δυνατότητες αυτών των παιδιών? Προηγουμένως έθιξε πολύ σωστά ο κύριος Ξάνθης ότι υπάρχουν εκπαιδεύσιμα παιδιά, μη εκπαιδεύσιμα. Μιλήστε μας λίγο παραπάνω γι' αυτό. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, κύριε Μανιάτη, διότι όλοι οι γονείς περνάνε από ένα στάδιο που νομίζουμε ότι το μόνο πράγμα που έχει σημασία είναι το παιδί να περπατήσει, να μιλήσει, να γράψει. Και βάζουμε αυτά τα τρομερά όρια και στον εαυτό μας και στο ίδιο το παιδί, τα οποία μπορεί να τα φτάσει, μπορεί να μην τα φτάσει, και δίνουμε πάρα πολύ σημασία πλέον σε αυτές τις μεγάλες κατακτήσεις, οι οποίες τελικά δεν έχουν τόση σημασία, διότι αυτό που μαθαίνουμε από τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι αυτό που είπαν τα παιδιά που είναι εδώ πέρα, ότι είναι παιδιά και λειτουργούν υπέροχα ως άνθρωποι. Και ένας γονιός θα φτάσει σε ένα σημείο που θα ξέρει ότι δεν έχει σημασία αν περπατήσει το παιδί του ή αν μιλήσει το παιδί του πολύ καλά, διότι το παιδί είναι που έχει σημασία. Και το παιδί είναι ένας άνθρωπος. Και το παιδί είναι
κατομοίωμα του Θεού φτιαγμένο και έχει τη δική του αξία. Πόσα παιδιά από αυτά κατορθώνουν να εκπαιδευτούν αρκετά ώστε να εξασκούν στο μέλλον ένα επάγγελμα και να έχουν μια οικονομική ανεξαρτησία? Κύριε Μανιάτη, θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ο λόγος για τον οποίο οι γονείς εστιάζουν σε αυτά τα σημεία, το να περπατήσει, το να μιλήσει, το να διαβάσει, κοινωνικά πρότυπα τα οποία είναι, γιατί υπάρχει ένα κλινικό μοντέλο και έχουμε συνηθίσει να συγκρίνουμε το παιδί ή το νέο με το φυσιολογικό και να εστιάζουμε στις ανάγκες. Λέμε άτομο με ειδικές ανάγκες. Αντί να εστιάζουμε στις ανάγκες, λοιπόν, έπρεπε να εστιάζουμε στις δυνατότητες που έχει το άτομο αυτό. Να το ονομάζαμε τότε καλύτερα άτομα με ειδικά χαρίσματα ή με ειδικές ικανότητες. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Και σε άλλες χώρες έτσι ονομάζονται. Πάρα πολύ. Άτομα με ειδικές ικανότητες. Πώς από αυτά τα άτομα όμως καταφέρνουν να μπορέσουν να εργαστούν και πόσο γίνονται αποδεκτά από εντός εισαγωγικών αφεντικά? Υπάρχουν άνθρωποι που δέχονται αυτά τα άτομα να έρθουν και να δουλέψουν κοντά τους? Μπορώ να σας πω για το δικό μας το ίδρυμα που κάνει αυτή τη δουλειά. Κάνει επαγγελματική κατάρτιση και προώθηση, συνεργασία και ευαισθητοποιούμε εργοδότες για αυτόν τον λόγο. Μπορώ να πω ότι ένα 25% των ατόμων που βγαίνουν σε μαθητείες προσλαμβάνονται έπειτα. Σε τι είδους εργασίες? Εργασία. Σε δήμους, στον ΟΤΕ, σε σούπερ μάρκετ. Ορίστε, κάνοντας δουλειά κλητήρα, φωτοτυπίες, κάνοντας δουλειά αποθηκάριου, κάνοντας δουλειά σε κήπους των Δήμων, κάνοντας εκείνες τις δουλειές σημαντικό που άλλα άτομα αυτό. Πάνε. Το πιο σημαντικό. Ναι, και τις πιάνουν ενώ δεν θα έπρεπε. Έτσι. Είναι δουλειές που μπορούν τα άτομα αυτά να τις κάνουν. Είναι δουλειές που μπορούν να απορροφήσουν τέτοιου είδους άτομα και γιατί πάντα όχι. Τέτοιες δουλειές. Και θα έπρεπε κανονικά να δίνεται και μία προτεραιότητα σε αυτά τα άτομα, διότι υπάρχει μία διάταξη. Υπάρχει διάταξη. Υπάρχει σχετική διάταξη. Υπάρχει μία διάταξη, ένα 2% όμως. Όχι, είναι 5%, αλλά δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται. Γιατί δεν εφαρμόζεται? Κύριε Παπαδόπουλε. Δεν εφαρμόζεται, διότι υπάρχουν τα πλάγια τώρα μέσα, σου λέει, πάει να βρίσκουμε θέση εκεί, τον μπλοκάρουν οι άλλοι. Και αποτέλεσμα είναι παιδάκι αυτό εδώ να μείνει εκτός. Θέλω να μου το πείτε με πιο πολλές λεπτομέρειες, διότι αυτό βρίσκω ότι είναι ακόμα πιο απαράδεκτο. Δηλαδή, όχι μόνο το κράτος δεν φροντίζει να έχει αρκετά ιδρύματα, σχολεία, όπως θέλετε τα λέμε, για να απορροφήσει τα παιδιά, αλλά και τα παιδιά τα οποία έχουν τη τύχη, τη καλή, να μπουν σε ένα τέτοιο σχολείο, να εκπαιδευτούν και μετά να βγουν και να εργαστούν. Μου λέτε εσείς ότι δημιουργούνται. Δυστυχώς υπάρχει διάταξη, έχει ψηφιστεί διάταξη, βάσει της οποίας παίρνουν ένα, προτιμούνται μάλλον, ένα ποσοστό 2 ή τώρα είναι 5, μου φαίνεται, 10% να πάνε άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν τηρείται αυτό εδώ. Αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τελευταία και είδαμε και σε κάποιο κανάλι, ότι άτομο με ειδικές ανάγκες, το οποίο είχε προσληφθεί για μία θέση κλητήρος, μου φαίνεται, απελήθη. Διότι κάποιος άλλος ενήρισε και βάλε το παιδί του. Υπάρχουν και αυτά δυστυχώς. Ναι, αλλά αυτά θα έπρεπε να καταγγελθούν. Καταλώθηκαν από τους ανάπηρους μαϊμούδες. Ακριβώς. Αθλητές που. Ποδοσφαιριστές έχουν γίνει, επειδή είχαν το στομάχι, τους πονούσε το στομάχι, μπήκε αυτός και πήρε την ταμπέλα του αναπήρου και λέει: όχι, κύριε, δεν αδειώσει. Άλλο ανάπηρος και άλλο παιδί με ειδικές ανάγκες. Παιδί με ειδικές ανάγκες. Ο νόμος δεν διευκρίνει ακριβώς. Έχει φτιαχτεί πάλι ακόμα ένας νόμος. Στάχτη στα μάτια του κόσμου ότι το κράτος φροντίζει για αυτά τα άτομα και στην ουσία. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει γίνει για να βολεύονται κάποιοι εις βάρος πάντα αυτών των παιδιών, τα οποία πάλι για άλλη μια φορά τα έχουμε και τα σπρώχνουμε στο περιθώριο. Επανέρχομαι σε εσάς. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα, την αντιμετώπιση του κράτους και το θέμα ότι οι γονείς προπληθυσιάζουν το κράτος? Πρέπει να πιστέψουμε ότι ζούμε σε ένα κράτος που τα παιδιά και γενικά τα άτομα που έχουν κάποιο πρόβλημα τα έχουν βάλει στην άκρη. Σκοπός δικός μας, και θα μιλήσω και για τα παιδιά, γιατί μπορούν να το πούν και μόνα τους, σκοπός δικός μας είναι